Βρισκόμαστε στο Καλυπάγο, σε ένα εινοποιείο που αυτή τη στιγμή μετράει 50 χρόνια κρασί, ποιότητα και αρώματα. Βρισκόμαστε στο Καλλίνικο. Τέλειο. Βρισκόμαστε στο μουσείο. Μηχανήματα τα οποία έχουν δουλέψει 50 χρόνια, έχουν εξελιχθεί και τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκονται εδώ για να τα βλέπει ο κόσμος. Βρισκόμαστε μέσα στις παλιές δεξαμενές. Παλιά αυτά χρησιμοποιούσαν για να παλαιώσουν το κρασί. Αυτή τη στιγμή είναι μία κάβα, η οποία έχει παλιά κρασιά. Όπως βλέπετε εδώ, είμαστε στο 1975 και συνεχίζουν κάθε χρόνο να κρατάνε ορισμένα μπουκάλια από κάθε ποικιλία. Ερχόμαστε στο σύγχρονο εινοποιείο τώρα. Εμφιαλώσεις, αυτόματες, με χιλιάδες μπουκάλια την ημέρα, δεξαμενές ανοξείδωτες, παλαιώσεις. Ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Βρισκόμαστε. Διάλεξα αυτό το μέρος για ποιο λόγο. Εδώ παλαιώνει το καλύτερο κρασί του εινοποιείου. Ο Αγουστιάτης. Διάλεξα αυτό γιατί θα μαγειρέψουμε με τον Αγουστιάτη. Το βαρέλια αυτά που βλέπετε γίνεται η παλαίωση του Αγουστιάτη από 6 έως 12 μήνες. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην περιοχή, ας το πούμε έτσι, με τα βαρέλια που έχουν κλείσει ένα χρόνο. Δηλαδή σε λίγο θα ανοίξουν για να εμφιαλωθούν. Εγώ ζήτησα από την εταιρεία να μου φτιάξει δύο μπουκάλια από το περσινό για να μαγειρέψουμε σήμερα το αρνάκι μας. Θα έχουμε μία σέλα αρνιού με την οποία θα βάλουμε σίκα. Τα σίκα τα οποία είναι μαριναρισμένα στον Αγουστιάτη και αποξηραμένα στο φούρνο. Χρησιμοποιήσουμε σταφίδα ζακινθινή και βεβαίως τον ντόπιο, το λαδοτήρι της ζακίνθινης. Όλα αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια. Θα ξεκινήσουμε να περάσουμε το αρνάκι μας από το τηγάνι, πάντα με ελαιόλαδο. Θέλω να σας πω κάτι για το ελαιόλαδο. Θα κάνει μια προσπάθεια εδώ το κτήμα Καλλίνικα να φτιάξει από φέτος το δικό του λάδι. Αυτό το λαδάκι είναι από πέρσι, έγινε μια δοκιμή, μας αρέσει, το χρησιμοποιούμε. Και πιστεύω ότι αν πάνε όλα καλά, φέτος που έχει και αρκετές ελιές στο κτήμα, να δημιουργήσει και το δικό του λάδι. Αυτή τη στιγμή έχουμε ρίξει τη σέλα μας στο τηγάνι, να την ερωδίσουμε λιγάκι όπως λέμε. Όπως βλέπετε την έχω πιάσει με οδοντογλυφίδες για να μην μου ανοίξει, για να μπορέσουμε αργότερα να την κόψουμε. Και είτε σε ηλεκτρικό είτε σε γκάζι μπορείτε να την περάσετε λίγο να πάρει το ωραίο της χρώμα. Μην ξεχνάμε ότι το αρνάκι δεν θέλει ποτέ πολύ ψήσιμο. Και ειδικά αν δούμε στο εξωτερικό, την ψήνουν πάρα πολύ λίγο. Εμείς θα την ψήσουμε ακριβώς όπως χρειάζεται για να την φάμε εμείς, οι Έλληνες. Βλέπετε, αρχίζει και ροδίζει όμορφα. Ωραία. Πολύ ωραία. Θα κάνουμε το ρόδισμα όπως χρειάζεται, γιατί μην ξεχνάμε ότι τρώμε πρώτα με τα μάτια και μετά με το στομάχι.
Είναι πολύ βασικό να σας πάρει ένα ωραίο χρωματάκι. Θα το δούμε σε λίγο όταν θα τελειώσει. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα που έχει πάρει. Δεν χρειάζεται να του δώσετε πολύ, γιατί θα ψηθεί ακόμα. Δηλαδή, εγώ θα το άφηνα σε αυτό το χρώμα όπως είναι και όπως ακριβώς θα το αφήσω τώρα. Όπως σας είπα και προηγουμένως, αυτό είναι το σίκο το οποίο έχει μαριναριστεί στον Αυγουστιάτη και μετά έχει αποξηραθεί στο φούρνο μας. Είναι πολύ εύκολο να το κάνετε κι εσείς, δεν είναι δύσκολο. Θα πάρετε σίκα, θα τα αφήσετε για μια εβδομάδα σε ένα καλό κρασί όπως είναι ο Αυγουστιάτης. Θα βγάλουν όλα τους τα σιρόπια και από εκεί και πέρα αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να τα βάλετε στη σχάρα μέσα στο φούρνο σας και να τα αφήσετε λίγο να ξεραθούν. Ω, τι ωραία αρώματα. Ακριβώς μετά θα ρίξω τις σταφίδες. Τις σταφίδες τι έχω κάνει. Αυτό που έχω κάνει είναι από βραδύς. Τις έχω βάλει σε ένα ημίγλυκο κρασί. Να φουσκώσουν, να τραβήξουν το κρασί μέσα και να βγάλουν την υγρασία τους. Τέλεια. Και τα αρώματα τρέχουν. Πολύ ωραία. Αφήσουμε λίγο να βγει το κρασάκι, το ημίγλυκο. Και τώρα θα ρίξουμε τις ντοματούλες. Εδώ έχω κόψει μία ντομάτα, δεν χρειάζεται για μία μερίδα να βάλετε τόσες. Υπολογίστε περίπου στη μισή ντομάτα. Τι θα κάνουμε τώρα. Θα βγάλουμε μία γεύση γλυκόξινη. Έχουμε το σίκο, έχουμε τη σταφίδα. Προσθέτουμε την ντομάτα μέσα. Τέλεια. Πολύ ωραία. Μπράβο. Και θα τα αφήσουμε σιγά σιγά να πιει λίγο την υγρασία. Δεν τελειώσαμε, γιατί εδώ ακριβώς θα το σβήσουμε με αυγουστιάτη. Δηλαδή θα του δώσουμε περισσότερα αρώματα. Απλώς περιμένουμε λίγο να τραβήξει την υγρασία και μετά θα προσθέσουμε τον αυγουστιάτη. Λοιπόν, εδώ πρέπει τώρα να κλείσουμε. Πρέπει να κλείσουμε τη φωτιά μας και να περιμένουμε για λίγο. Δεν έχει τελειώσει το πιάτο μας, γιατί εδώ ακριβώς το συγκεκριμένο πιάτο, αφού έχουμε σταφίδα, ζακυνθινή, θα βάλουμε και λίγο ντόπιο τυρί μέσα. Βλέπετε, δεν είχα ρίξει ούτε αλάτι, ούτε πιπέρι, ούτε τίποτα. Θα βάλουμε το ντόπιο. Εγώ έχω κόψει ένα κομματάκι. Περίπου τόσο, όσο θα πείτε εδώ. Και χωρίς φωτιά θα το αφήσουμε λίγο να μείνει. Το μόνο που θα προσθέσω για να δώσουμε λίγο πικάντικη γεύση είναι λίγο πιπεράκι στο τέλος. Τώρα θέλω να σερβίρουμε το ρυζάκι μας ή σας είπα προηγουμένως ότι μπορείτε να κάνετε να βάλετε λίγο κατατούλες. Οτιδήποτε σας αρέσει εσάς, δεν είναι δηλαδή επειδή εγώ βάζω ρύζι και να βάλω τις κοπερικά. Αυτό νομίζω ότι ταιριάζει περισσότερο με αυτό το θέλετε. Βάλτε όσο θέλετε. Συνήθως για μία μερίδα βάζουμε περίπου το. Και σιγά σιγά θα σερβίρουμε. Θα αφαιρέσω πίσω εδώ το γλυφίδες, μην τις ξεχάσετε. Γιατί δεν θα μπορέσετε να κόψετε το κρέας. Μπορείτε να τα αφήσετε έτσι όπως είναι το κρεατάκι, να το βάλετε όμορφα και να ρίξετε και τη σάλτσα. Εγώ όμως θέλω να το κόψω λίγο. Μ' αρέσει να κόβω τα κρέατα. Ή να διευκολύνω αυτόν που το τρώει. Είναι πολύ ωραίο. Θα το στήσω όπως μου αρέσει και εσείς όπως σας αρέσει. Ωραία. Αχνίζει, έχει και ωραίες μυρωδιές. Και αυτό που θα κάνω είναι όση σάλτσα θέλω. Κοιτάξτε το ρόπι. Το τυράκι έχει λίγο λιώσει. Η ντοματούλα του είναι ακόμα λίγο ζωντανή. Έχουμε τη σταφιδούλα.
Και βεβαίως το σήκω με τον Αυγουστιάτη. Δεν θέλω να μου κρύψει το αρνάκι. Θέλω να φαίνεται. Και θα ρίξω και λίγο πάνω από το ριζάκι. Τέλειο. Τέλειο. Ποιο δεν θα το έτρωγε. Ένα γλυκόξινο ωραίο πιάτο. Το αρνάκι που το έχουμε είναι αφθονία στην Ελλάδα και γιατί να μην το χρησιμοποιήσουμε. Καλό λάδι. Ζακυνθινή σταφίδα και σήκωμα βουστιάτη. Ένα υπέροχο πιάτο, ένα πάρα πολύ ωραίο πιάτο. Καλή σας όρεξη.